Να καλημερίσουμε την Χριστίνα αδελφό μας Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα. Γεια σου, τι γίνεται, καλά όλα. Όλα καλά. Και η καλεσμένη μας η κυρία Ερμίνα Κυπριανίδου, αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κυρία Κυπριανίδου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αφορμή λοιπόν για την κουβέντα που θα κάνουμε εδώ είναι για μία ακόμη φορά, και το λέω γιατί το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, το θέμα του πεδίου του Άρεως. Το φτιάχνουμε, το ξαναφτιάχνουμε. Το αναμορφώνουμε, το ξαναχτίζουμε. Το χαλάει, το ξαναφτιάχνουμε. Να. Δηλαδή έχουν γίνει άπειρες προσπάθειες σε αυτό το πεδίο του Άρεως, Κατερίνα, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλές. Νομίζω η τελευταία και η πιο, που τη θυμόμαστε πιο πολύ, πιο κραυγαλαία, ήταν που είχε ξεκινήσει να γίνει μια πολύ φιλόδοξη ανακαίνιση βιοκλιματική κλπ. Περάσανε τα χρόνια, η ανακαίνιση έμεινε στη μέση, ρήμαξε, το πάρκο είχε κλείσει, αν θυμάμαι καλά. Και μετά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Επειδή, Κατερίνα, έχεις κάνει ρεπορτάζ και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν εκεί, να δούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή του πάρκου. Κοιτάξτε, το πάρκο αυτή τη στιγμή είναι σε μια συμπαθητική κατάσταση, γιατί αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου της περιφέρειας για τα πεπραγμένα, μια απολογιστική το τι έγινε με το πεδίο του Άρεως, πήγαμε εκεί να δούμε. Είναι σε μια συμπαθητική κατάσταση, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είδαμε σκουπίδια, δεν μπορώ να πω ότι είδαμε μια αταξία, δεν μπορώ να πω ότι είδαμε μια κακή κατάσταση, το έχουμε δει σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Θα πω βεβαίως ότι τα πάγια προβλήματα κοινωνικά και προβλήματα παραβατικότητας, αυτά είναι δεδομένα, αυτά δυστυχώς υφίστανται και μέρα μεσημέρι. Ωστόσο φαίνεται ότι έχει αρχίσει να μπαίνει μια σειρά. Χωρίς να δει κάποιος κάτι εντυπωσιακό. Ναι, αυτό που μας είπε η Περιφέρεια, θα σας τα πει βεβαίως καλύτερα και η κυρία Κυπριανίδου, είναι ότι άλλαξε η παρούσα διοίκηση δηλαδή, της Περιφέρειας, άλλαξε θα λέγαμε μια πολιτική και μια οπτική απέναντι στα πράγματα. Ξεκίνησε να το βλέπει συντηρητικά, δηλαδή ότι θα πρέπει αυτό το πάρκο κάπως να καθαρίσει κυριολεκτικά και μεταφορικά, να μπορούν να το χρησιμοποιούν οι πολίτες. Νομίζω ότι το καλύτερο που έκανε είναι να βάλουν πάρα πολλές εκδηλώσεις μέσα για να προσελκύσουν τον κόσμο. Γιατί ξέρουμε ότι οι δημόσιοι χώροι, όταν έχουν ανθρώπους, προστατεύονται ταυτόχρονα. Όταν εγκαταλείπονται, είναι που αρχίζουν και γίνονται. Ο πολιτισμός είναι μια πολύ καλή ιδέα. Διαφόρων καταστάσεων. Υπάρχουν τεράστια θέματα όμως, τα οποία νομίζω ότι ξεφεύγουν πάρα πολύ και από την αρμοδιότητα της περιφέρειας. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσεις το ζήτημα των τοξικών εξαρτημένων, της διακίνησης ανθρώπων. Τώρα τα γνωρίζετε όλα αυτά. Οι απόψεις δίστανται των ανθρώπων που μιλήσαμε στη γειτονιά. Κάποιοι λένε ότι καθάρισε, κάποιοι άλλοι ακόμα δηλώνουν ότι φοβούνται να μπουν μέσα, ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι βεβαίως ότι βλέπουμε ότι και η περιφέρεια άλλαξε κάπως. Αυτό θέλω να δούμε. Τοποθέτηση απέναντι στον τρόπο που διαχειρίζεσαι ένα δημόσιο χώρο. Τι σχεδιασμό χώρο. Λοιπόν έχει η κυρία Κυπριανίδου περιφέρεια, τι θέλει να κάνει με το πάρκο? Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευαισθησία που επιδεικνύεται γύρω από το θέμα αυτό. Γιατί μιλάμε για το μεγάλο Μητροπολιτικό Πάρκο της πρωτεύουσας. Που οφείλει να είναι κόσμο, μα να το χαίρεται ο κόσμος. Εξάλλου μιλάμε για εξαιρετικά πυκνοδομημένες γειτονιές τριγύρω, τις ξέρετε. Εξάρχεια, Αγγίζη, Κυψέλη κλπ. Άρα και όχι μόνο. Άρα λοιπόν πραγματικά χρειάζεται να έχεις ένα πάρκο πρότυπο, είναι 230 στρέμματα. Πάρα πολύ σημαντικό. Το πράσινο του συντηρείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ακριβώς από εκεί ήθελα να ξεκινήσω πολύ σωστά, γιατί μιλάμε για πάρκο. Επομένως, πολύ σωστά θέτε το πρώτο ερώτημα. Ήταν και ένα πρώτο στίχημα για την περιφέρεια Αττικής αυτό. Δεδομένου ότι έπρεπε να αναβαθμίσουμε και να αναζωογονήσουμε το πράσινο. Είναι ένα εξαιρετικό πράσινο. Δεν ξέρω αν έχετε μπει τελευταία στο πάρκο. Έχει φυσικότητες. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο να το χαρεί κανείς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το πάρκο έχει αναζωογονηθεί και συνεχώς αναβαθμίζεται. Λύσαμε για τριετία αυτό το πρόβλημα, επομένως αυτό είναι καλυμμένο. Επίσης έχει σε σημαντικό βαθμό αναβαθμιστεί η καθαριότητα, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε εδώ πέρα και τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων με τα απορριμματοφόρα του. Και από την άποψη αυτή έχουμε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν. Φύλαξη υπάρχει. Στη φύλαξη, εξαιρετικά κρίσιμο το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη για να μπαίνει να το χαίρεται. Έχουμε ιδιωτική φύλαξη για να μπορούμε να έχουμε τον κανονισμό λειτουργίας του πάρκου σε ισχύ. Από την άλλη πλευρά, τα θέματα αστυνόμευσης, μικρομεσαίας ή και μεγαλύτερης ενδεχομένως παραβατικότητας, αυτά βεβαίως είναι θέματα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελλάδας. Είστε σε μια επαφή, από το όσο ξέρουμε, με τον κύριο Τόσκα και τον Υπουργείο. Ακριβώς, ναι, όχι μόνο. Και υπάρχει μια συναντήληψη. Τώρα φτάνε πράγματα. Έχουμε υπογράψει και μνημόνιο συνεργασίας για να μπορεί ακριβώς η ελληνική αστυνομία να έχει μια
Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν, γίνονται πεζές περιπολίες, εποχούμενες περιπολίες. Ωστόσο, είναι φανερό ότι χρειάζεται να υπάρχει και αστυνομία. Πάντως έχει μπει, από ό,τι βλέπουμε, το νερό στα βλάκι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Θέλω ότι προχωράτε με αντίληψη σωστή για το πάρκο. Και πρέπει να τα λέμε και τα θα καλά. Θα γίνει και αξιοποίηση περαιτέρω. Αυτό θέλω, να θέσω τρία σημεία, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπόθηκε και από την κυρία Χριστοφιλίδου. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο να είναι ελκυστικό το πάρκο, που σημαίνει τέχνη, πολιτισμός, συλλογικότητες, events, happening. Και μιλάμε για καμεράτα, τα Χριστούγεννα, λυρική σκηνή, αλλά και εκπαιδευτική κοινότητα, δημοτικά νηπιαγωγεία τριγύρω, που μπαίνουν μέσα. Οι παιδικοί χώροι που ήταν στο πάρκο. Σε διάφορα σημεία είναι σε καλή κατάσταση. Υπήρχαν παιδικές χαρές. Έχουν ξαναλειτουργήσει. Ανοίξαμε τις παιδικές χαρές. Ανοίξαμε. Δύο. Ναι. Και είναι η μεγάλη, την οποία θα το κρατάμε για έκπληξη, θα έρθουμε να σας το πούμε. Λοιπόν, βάλτε μία ανωτελεία. Θα πούμε στη συνέχεια και για το σχεδιασμό που έχετε από εδώ και πέρα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης όμως βρίσκεται στο πεδίο του Άρεως για να μας δώσει την εικόνα που υπάρχει τώρα. Σταύρο, καλή σου μέρα. Γεια σου, Σταύρο. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα το παιδί του Άρεως. Βρισκόμαστε στην πλατεία Πρωτομαγιάς, μπροστά από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, όπου έχουμε κάνει έτσι μια βόλτα, πρωινή βόλτα στο πάρκο και πραγματικά πρέπει να σας πω πως βλέπουμε αρκετά διαφορετικές εικόνες από αυτές που τουλάχιστον είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στο πεδίο του Άρεως. Και η φύλαξη υπάρχει, όπως άκουσα να συζητάτε πριν. Καθαριότητα φαίνεται. Και φυσικά η καθαριότητα είναι σε άλλο επίπεδο, φαίνεται άλλωστε. Ήδη κάποια, υπάρχουν εμπορικές χρήσεις, κάποια καφέ έχουν ανοίξει εδώ στο πάρκο. Μάλιστα, σε αυτό αναφέρθηκε και η κυρία Δούρου στη συνέντευξη τύπου, ότι δηλαδή θα υπάρχουν εμπορικές χρήσεις, με έλεγχο φυσικά και με μέτρο. Και μάλιστα υπάρχει και πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους που θέλουν να επενδύσουν στο πάρκο, φυσικά για να λάβει τα χαρακτηριστικά που θέλει και ο κόσμος εδώ, η γειτονιά, καθώς είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων του κέντρου κυρίως, να αναβαθμιστεί αυτό το πάρκο, το οποίο έχει περάσει από τόσες πολλές δυσκολίες και αρχικά με τα σχέδια ανάπλασης τα οποία αναβάγησαν, έπειτα με την οικονομική κρίση, με τα ναρκωτικά, με πράγματα που έχουμε δει και έχουμε αναδείξει πολλές φορές για το πεδίο του Άρεως, που όμως πλέον φαίνεται πως γυρίζει η σελίδα. Φαίνεται πως έχει αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση. Και βέβαια αυτό που προλάβαμε έτσι να συζητήσουμε με κάποιους ανθρώπους που περνούν εδώ, κάνουν την πρωινή τους βόλτα, είτε χρησιμοποιούν το πάρκο για να περάσουν να πάνε στη δουλειά τους, μας λένε ότι περιμένουν σύντομα να δουν τα αποτελέσματα, καθώς θέλουν να αναδειχθεί το πάρκο σε ένα πνεύμα πρασίνου για το κέντρο, σε ένα χώρο πολιτισμού, σε ένα χώρο που θα μπορούν να δουν συλλογικότητες και φυσικά να υπάρχει ένα στίγμα πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας, ένα πάρκο που τόσα πολλά πέρασε, που όμως φαίνεται ότι αλλάζει σελίδα. Φαντάζομαι, Σταύρο, ότι μιλώντας και με ανθρώπους εκεί, που από το πρωί βρίσκεσαι εκεί, προκύπτει πως όλοι περιμένουν να αλλάξει κάτι, όχι μόνο οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι. Γιατί τέτοια πάρκα στην Αθήνα δεν είναι τοπικό. Δεν είναι τοπικό, δεν ανήκει μόνο στην Αθήνα. Ένα στοίχημα ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι το κοντινότερο είναι ο Εθνικός Κήπος. Σωστά, σωστά. Ελάτε, κύριε Κυπριανίδη. Έλεγα το εξής, ότι τον ανατάξει σε συνθήκες κρίσης και δυσκολίας. Ένα μητροπολιτικό πάρκο στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι ένα κορυφαίο στοίχημα. Και είναι και πολυπαραγωγικό και σύνθετο και απαιτεί και την συνέργεια πολλών φορέων του δημοσίου, έτσι, για να μπορέσει. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κυπριανίδη. Παρακαλώ. Εγώ τα φέρνω στη μνήμη μου τώρα. Σας είπα και πριν ότι εγώ έχω μεγαλώσει αυτό το πάρκο. Όχι μόνο ως παιδί που έμενα στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και με το σχολείο. Εμείς πηγαίναμε στο πάρκο και με το σχολείο μας τότε. Και μάλιστα μας έκαναν και εκπαιδευτικές εκδρομές. Γιατί το πάρκο έχει και πολλά αγάλματα μέσα. Βεβαίως. Τα έχετε αναδείξει αυτά. Συνοδό Ιρών. Ανήκουν σε εσάς αυτά. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι γιατί συνοδό... κάποια είχαν βανδαλιστεί, είχαν γίνει διάφορα. Ακριβώς. Έχουμε καθαρίσει και το άγαλμα του Κωνσταντίνου. Το καθαρίσαμε, ακριβώς κάναμε διάφορες τέτοιες μάρμαρο επεμβάσεις, όπως λέγονται, βέβαια. Και είναι μια εξαιρετική οδός αυτή, οδός των Ιρών. Είναι ένα μάθημα ιστορίας από μόνο. Ακριβώς. Θέλω να αναφερθώ στο Άρσος Οικονομίδη, επειδή είπατε το γνωρίζετε και το έχετε χαρεί. Εγώ έχω προλάβει τον Οικονομίδη να δίνει παραστάσεις εκεί, σας το λέω. Επειδή μεγαλώσαμε τη δεκαετία του 70. Οι γονείς μας ήταν μια διαφυγή το πάρκο. Δεν υπήρχε και τίποτα. Δεν υπήρχαν πολλές διαφυγές τότε. Το έχουμε ανακαινήσει, είναι ένα κόσμημα πραγματικά. Το θα το αποδώσουμε, μας ενδιαφέρει να δούμε χρήσεις πολιτισμού, αναψυχής και εστίασης, ακριβώς για να υπάρχει, ας πούμε, ελκυστικότητα και ζωντάνια. Και οικονομική αξιοποίηση. Και βεβαίως να υπάρχουν. Πρέπει να ντρεπόμαστε.
φοβόμαστε να το λέμε και αυτό. Όχι, καθόλου. Λελογισμένες εμπορικές χρήσεις που θα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν και έσοδα προς συντήρηση, με δημόσιους πόρους βέβαια, δημόσιοι χώροι, αλλά πρέπει να έχεις μια υποστήριξη, ας πούμε, και με μια διαδικασία λελογισμένων εμπορικών. Η βιωσιμότητα είναι το Α και το Μ. Βεβαίως, έτσι είναι. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό. Αργά ή γρήγορα καταστρέφονται αυτοί οι χώροι. Έχει μεγάλη δαπάνη το πάρκο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Είναι τεράστιο και η δαπάνη του για να είναι σε κατάσταση εξωπρεπή είναι μεγάλη. Το να μπορεί να αυτοσυντηρείται ένας τέτοιος χώρος είναι το εχέγγυο ότι θα παραμείνει σε καλή κατάσταση. Και όπως είπε και η κυρία Δούρου, είναι ο τρόπος να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του. Γιατί αλλιώς μπορεί να απαξιωθεί και μετά να πεις: Οκ, ας ιδιωτικοποιηθεί. Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Η βασική προϋπόθεση για να έχεις τέτοιες λύσεις στο τέλος, κακάκιστες, είναι ακριβώς η πλήρης απαξίωση και εγκατάλειψη. Έτσι αυτό είναι. Συνήθως έτσι γίνεται. Καταλήγεται και στο τέλος λες, άντε πάντως, κάπου να τελειώνουμε. Ας θυμίζω, επειδή το αναφερθήκατε, ότι η προηγούμενη ανάπλαση των Μπάζι, εξαιρετικά δαπανηρία, έμεινε ημιτελής, ο εργολάβος κηρύχθηκε έκτοτος και μετά ξεκίνησε ακριβώς αυτή η πορεία των μεγάλων προβλημάτων και της κατάρρευσης. Από ένα μεγάλο σχέδιο που στο τέλος δεν υλοποιείται στη διάσταση που έχει γίνει, ο σχεδιασμός του. Και στο τέλος με νέες. Πάντως, κυρία Κυπριανίδου, θα ρωτήσει κάποιος τώρα πώς, με ποιο τρόπο μάλλον, θα διασφαλίσετε από εδώ και στο εξής ότι δεν θα έχουμε ένα ακόμη πισωγύρισμα. Ακριβώς επειδή τα ρεπορτάζ είναι πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, η Κατερίνα το ξέρει πάνω πολύ από 10 καλά. Πώς θα μπορέσετε να διασφαλίσετε ότι δεν θα είμαστε εδώ σε ένα χρόνο από τώρα να λέμε ότι το πεδίο του Άρεως έπεσε στην πρώτερη κατάσταση. Θέλω να πιστεύω, και αυτό είναι η στόχευση και είναι ορατά και μετρήσιμα τα αποτελέσματα, ότι ένας πρώτος κύκλος έκλεισε. Ένας πρώτος κύκλος έκλεισε. Τώρα πλέον έχουμε φύλαξη, καθαριότητα, πράσινο. Έχουμε δηλαδή όλες εκείνες τις εξωτερικές συμβάσεις που προδιαγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σταθερά. Το πάρκο συντηρείται, αναζωογονείται και αναβαθμίζεται. Είναι το βράδυ, κάτι. Κυρία Κυπριανίδου, ξέρετε γιατί. Μισό λεπτό. Και υπάρχει κανονισμός λειτουργίας. 11 η ώρα το πάρκο κλείνει. 11 η ώρα το πάρκο κλείνει. Και η φύλαξη, ακριβώς η επιπρόσθετη που βάλαμε πέραν της αστυνόμευσης, βέβαια, ακριβώς κατατείνει στο να υποστηρίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του πάρκου. Θέλω να συμπληρώσω ότι σε σχέση με, γιατί έχει μια σημασία νομίζω, ότι επειδή τα θέματα κοινωνικής περιθωριοποίησης προβλημάτων τέτοιας φύσεως που δεν πρέπει να τα κρύβουμε πίσω από τις φιλοσιές του πάρκου υπάρχουν προβλήματα χρήσης ουσιών, τοξικό εξάρτηση κλπ. Έχουν απομειωθεί, είναι αλήθεια, με αυτά και τα άλλα. Καταλαβαίνετε, ζωντανεύει το πάρκο, οι γκρίζες ζώνες περιθωριοποιούνται. Ωστόσο, εμείς προχωράμε μαζί και με τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και το Δήμο Αθηναίων σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόγραμμα υποστήριξης των χρηστών, ανακούφισης τους και αποφόρτισης των περιοχών που πιέζονται. Με ώστε επισκέψεις να κόσμος... από πλευράς ψυχολόγων κλπ. Ακριβώς. Αυτό, κυρία Αναστασοπούλου, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με νοσηλευτές, προκειμένου ο κόσμος αυτός να έχει υποστήριξη, αλλά να φεύγει από το δρόμο και να πηγαίνει σε δομές προκειμένου να υποστηρίξει. Άρα αποφορτίζεις και τις περιοχές, υποστηρίζεις και τους χρήστες. Με ρωτάει εδώ ένας φίλος και συμμαθητής. Είμαστε στο ίδιο θρανείο με τον Άρη Πρωτοσάλτα και το Διογέννη εδώ. Με ρωτάει το εξής: η εκκλησία που είναι εκεί λειτουργεί. Δύο, εκεί παντρεύτηκε ο άνθρωπος αυτός. Και μου λέει: μπορεί να πάει στην εκκλησία, είναι λειτουργία. Πάει κανένας παπάς εκεί. Πλήρως. Πλήρως, έτσι. Έχουμε δύο εκκλησιάκια, εκκλησίες, οι οποίες πλήρως λειτουργούν. Μάλιστα. Και είναι μέσα στο πράσινο, μια χαρά να πάει. Να πας σε Διογέννη. Ο χώρος διατίθεται λοιπόν και για γάμους να μπει στις δεξιώσεις για όλες τις εκδηλώσεις. Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Κυπριανίδου, επειδή όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης πάρα πολλές φορές και ίσως και οι δημόσιοι φορείς το κάνουν αυτό, κρύβονται πίσω από την κρίση και την οικονομική ανέχεια κλπ. Λεφτά υπάρχουν προκειμένου να γίνουν όλα όσα έχετε στο μυαλό σας? Ναι, έχουμε ένα ικανοποιητικό απόθεμα στην περιφέρεια Αττικής και διαθέτουμε, ήδη διαθέσαμε και διαθέτουμε αποφασιστικά χρήματα για το μεγάλο πάρκο της πόλης μας. Είναι ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση του δημόσιου χώρου και εκ των πραγμάτων, σαν δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, οφείλουμε αυτά να τα προστατεύουμε. 1,5 εκατομμύριο νομίζω. 1,5-2,2 εκατομμύρια. Και οι χρήσεις, παιδιά, και οι χρήσεις. Και έχουμε και 6,5 εκατομμύρια ενταγμένα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Χαιρετισμού στην κυρία Δούρου. Πολύ ευχαρίστω. Περιμένουμε κάποια στιγμή να βγει και από το γραφείο. Πολύ να πάει σε κανένα κανάλι. Δεν δαγκώνουμε στα κανάλια ακόμα. Η κυρία Δούρου. Όταν δαγκώσουμε θα το δει. Έχει μια γραμμή πλέον, η οποία είναι επανειλημμένα, έχει υποστηρίξει, την οποία την ξέρετε. Εργαζόμαστε και εργάζεται και η περιφερειάρχη μα. Καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Κατερίνα, μας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα ζητήματα. Θες οικονομικά τώρα, εξαγωθεί με τα οικονομικά.